Μέσα από μια εξαντλητική αρχαιακή δουλειά αποτυπώθηκαν σε 4 τόμους 100 χρόνια αγώνα και αγωνιών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ να παρουσιάζει αυτή τη συλλογική προσπάθεια στο Ρέθυμνο στην εκδήλωση Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας 1922-2022, ένας αγώνας αιώνων για την εκπαίδευση τους εκπαιδευτικούς στην κοινωνία. Σε όλες τις γενικές συνελεύσεις από την αρχή της ζωής της, αλλά και όλες τις οργανώσεις πριν από την ΔΟΕ ακόμα, από το 1873, είχαν σε όλες τις γενικές συνελεύσεις θέμα τη βελτίωση της εκπαίδευσης. Αγωνιζόταν για τη γενίκηση της εκπαίδευσης σε περιόδους που 300.000 παιδιά δεν φοιτούσαν καθόλου στο σχολείο. Είναι ένας αγώνας που έγινε για το δημόσιο σχολείο, για τη δημόσια εκπαίδευση, ένας αγώνας που συνέβαλε τα μέγιστα έτσι ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να αναπτυχθεί κοινωνικά, πνευματικά και οικονομικά. Η μεταπολίτευση, όπου πια υπό κανονικές πολιτικές συνθήκες η ΔΟΕ πλέον με θέσεις, προτάσεις και συγκρούσεις κατάφερε να γίνουν αιτήματα δεκαετιών δεκτά από την πολιτεία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι 4 τόμοι είναι αντάξιοι της εκατοντάχρονης ιστορίας της ΔΟΕ και πιστεύουμε ή θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι μια δουλειά η οποία θα αναμετρηθεί με το χρόνο και θα αντέξει στο χρόνο. Στο έργο επισημαίνονται όλοι οι μεγάλοι αγώνες που έχει δώσει η Ομοσπονδία για το δημόσιο σχολείο, ώστε να έχουν οι μαθητές μια εκπαίδευση αντάξιά τους, ενώ παράλληλα εμφανίζεται ιδιαίτερα επίκαιρο όσον αφορά την προσπάθεια για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του σχολείου. Οι μέρες που διανύουμε τόσο με τις τάσεις ιδιωτικοποίησης της δημόσιας εκπαίδευσης, όσο με και τα φαινόμενα αυταρχισμού σε θέματα εφαρμογής πολιτικών μέσα στο δημόσιο σχολείο, κάνουν αυτή την καταγραφή εξαιρετικά πολύτιμη ως διδαχή για μας που ζούμε αυτές τις μέρες αλλά και για τις επόμενες γενιές. Ανοίγει νέους ερευνητικούς δρόμους, όχι μόνο στην ιστορία της εκπαίδευσης που είναι το αντικείμενο του καθηγητή κυρίου Μπουζάκη, αλλά συγχρόνως και στη μελέτη, στην εγκύτερη και βαθύτερη μελέτη των συνδικαλιστικών κινημάτων στην Ελλάδα. Μια ενδιαφέρουσα δουλειά, 4 καθηγητών, σκληρή δουλειά με πάρα πολύ υλικό που αξίζει τον κόπο κανείς να την προσεγγίσει. Είναι μια καταπληκτική προσπάθεια η οποία δίνει νέα γνώση στην επιστημονική βιβλιογραφία και ταυτόχρονα τα βιβλία όλα και οι τόμοι όλοι είναι ευκολοδιάβαστοι. Ένα κοινωνικό κίνημα, ένα συνδικαλιστικό κίνημα, κοινωνικό κίνημα θα πρέπει να βρίσκει τα κοινά σημεία τα οποία πρέπει να διεκδικήσει, έτσι, με δημοκρατικές διαδικασίες. Η παρουσίαση του τετράτομου έργου κέρδισε το χειροκρότημα και το θαυμασμό όλων των παρευρισκόμενων και αδιαφυσβήτητα αποτελεί μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.